Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αχιλέα Γκίκα. Είναι καθηγητής εσωτερικής παθολογίας και μολυσματικών ασθενειών και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη σύνδεση, κύριε Γκίκα. Καλησπέρα, κύριε Σαλαπάτα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, δυστυχώς συνέβη αυτό που όλοι απέφχονταν και θέλω να σας ρωτήσω, ήταν ο φόβος για πιθανό έφραγμα του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ο λόγος ο οποίος σας οδήγησε σε αυτή την εισήγηση? Κοιτάξτε, κυρία Σαλαπάτα, πριν από 2 μέρες έγινε μια δραματική συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, όπου διαπιστώσαμε αυτό που ήδη ξέραμε, αλλά συνολικά το διαπιστώσαμε, ότι έχουμε μπει ήδη στο σπιράλι του θανάτου. Τα κρούσματα αυξανόταν με γεωγραφικό ρυθμό. Η Θεσσαλονίκη και η Βόρειος Ελλάδα είχε αρχίσει να γεμίζει όλες τις πιθανές και απίθανες μεριές που θα μπορούσε να στηθεί κρεβάτι ή νοσοκομιακό, και η Αθήνα ακολουθούσε το ρυθμό αυτών. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, κανείς εχέφρον, κανείς άνθρωπος με μυαλό δεν θα έλεγε ωραία, προχωράμε έτσι, περιμένουμε να ανταποκριθούν οι πολίτες, περιμένουμε το σύστημα να ανταποκριθεί, περιμένουμε οι χνηλατήσεις να αποδώσουν. Γιατί δεν όμως ήταν... κύριε Γκίκα, αυτή η έκρηξη, γιατί αυτή η ανεξέλεγκτη διασπορά? Κοιτάξτε, όλη η Ευρώπη είναι σαν ένα τρένο. Ένα τρένο που το πρώτο βαγόνι είναι μπροστά, μεγάλο και τρέχει, αλλά το ακολουθούν και όλα τα άλλα. Όλη η Ευρώπη, όπως βλέπετε, χορεύει αυτό το χορό, και η έξαρση την οποία είχαμε προβλέψει του COVID είναι δραματική, είναι πολύ μεγάλη σε ταχύτητα. Το είχαμε προβλέψει τότε όταν λέγαμε ότι μπορεί να περνάμε μια ήπια άνοιξη, ένα ήπιο καλοκαίρι, αλλά ο πληθυσμός μας είναι επίνωσος. Δεν έχουμε καθόλου ανοσία. Βέβαια, κύριε Γκίκα, επιτρέψτε μου λίγο, διότι υπάρχει μία αντίφαση, διότι παντού στην Ευρώπη υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, ορθώς το τονίζετε, αλλά οι θάνατοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας μειώνονται. Στην Ελλάδα συμβαίνει, με βάση τα στοιχεία τουλάχιστον, το αντίστροφο. Δηλαδή έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών οι οποίοι εισάγονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Καταλήγει όμως αυτός ο αριθμός. Εδώ τι συμβαίνει? Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Άμα κάνετε αναγωγή του αριθμού των νοσηλευομένων με τους αριθμούς του θανάτων και τον αριθμό των κρουσμάτων, θα δείτε ότι δεν είναι έτσι. Είμαστε πιο κάτω από την υπόλοιπη Ευρώπη σε αριθμό θανάτων. Και βέβαια ακόμα είναι τελείως στην αρχή το φαινόμενο, οπότε δεν μπορεί κανείς να βγάλει συμπεράσματα για τη θνητότητα του δεύτερου κύματος. Θα περιμένουμε λίγο και θα περιμένουμε με υπομονή. Απλώς θα βιώσουμε όλοι ένα ακόμα lockdown, το οποίο όπως προέκυψε ήταν απαραίτητο για να σταματήσει αυτή η τρομακτική αύξηση των κρουσμάτων. Mm-hmm. Κύριε Γκίκα, οι εξελίξεις που βιώνουμε τώρα, αυτές τις ώρες και που θα βιώσουμε προσεχώς από τις 6 το πρωί του Σαββάτου, αποτυπώνουν το θετικό ή τον αρνητικό αντίκτυπο των δράσεών μας το προηγούμενο διάστημα. Σωστά? Αυτό τουλάχιστον μας έχετε πει και εσείς οι επιστήμονες. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν απέδωσε ενδεχομένως το μέτρο της μάσκας? Ακούστε να δείτε, οι άνθρωποι που ξέρουν από επιδημιολογία και από δημόσια υγεία και από λοιμώξεις ξέρουν ότι αυτά τα πράγματα είναι νομοτελειακά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις σε πανδημία και να μην έχεις πρώτο, δεύτερο ή καμιά φορά και τρίτο κύμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις lockdown και μετά από λίγο καιρό να μην επανέλθει ο ιός και να σου δώσει δεύτερο lockdown. Ο στόχος και κάθε φορά είναι αυτό το lockdown να το καθυστερήσεις, ώστε να μην γίνει ανάγκη να γίνει και τρίτο lockdown. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και οι άνθρωποι είναι συντεταγμένοι όλοι στην Ευρώπη. Μπορώ να σας πω ότι όλα τα κράτη έχουν ένα κεντρικό συμβούλιο το οποίο παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου και κάθε φορά που γίνεται ένα lockdown ενημερώνεται πρώτο αυτό. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν τεράστιο αντίπαλο. Είναι ο αντίπαλος που λέγεται κορονοϊός. Είναι ένα άλλο είδος έξω από το ανθρώπινο, το οποίο επιτίθεται στο ανθρώπινο είδος. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις πανδημία χωρίς να έχεις
έχεις lockdown και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις στρατηγικές χωρίς να υπολογίσεις και ένα και δύο, καμιά φορά σε πολύ βαριές περιπτώσεις και τρία lockdown. Ωστόσο, ακούμε και πολλές διαφορετικές απόψεις, κύριε Γκίκα, και θέλω να σας θέσω εδώ τώρα ένα ερώτημα, διότι η μερίδα επιστημόνων θεωρεί ότι το καθολικό lockdown είναι μια τυφλή λύση, είναι μια τυφλή επιλογή. Η απαγόρευση, δηλαδή, αυτό το βασίζουν μεταξύ πολλών άλλων βεβαίως στο εξής. Τι νόημα έχει η απαγόρευση της κυκλοφορίας όταν οι ίδιες ομάδες ανθρώπων μπορούν κάλλιστα να συγχρονιστούν νωρίτερα ή τις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία, για παράδειγμα. Έχουμε την προηγούμενη εμπειρία του lockdown του Μαρτίου που δεν έγινε αυτό, κυρία Σαλαπάτα. Όσο για τους συναδέλφους αυτούς οι οποίοι λένε διάφορες τέτοιες θεωρίες, οι οποίες φαντάζουν στον πολύ κόσμο απελευθερωτικές και επιστημονικές, έχω να πω ότι απόξω από το χορό πολλά τραγούδια λένε. Αν ήσασταν στην συνεδρίαση, τη δραματική συνεδρίαση του Συμβουλίου του ΕΟΔΗ που κάναμε, με τα βίας κρατούσαν τη συγκίνησή τους οι άνθρωποι και ψηφίζαν το χέρι στην καρδιά. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να πεθάνουν άνθρωποι χωρίς να μπορούν να έχουν το δικαίωμα να μπουν σε ένα κρεβάτι μονάδας εντατικής. Σαφέστατα, εμείς δεν αμφισβητούμε τα λεγόμενά σας σε καμία περίπτωση. Απλώς, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν πάρα πολλές απορίες στον κόσμο. Έτσι, και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές απόψεις που καλό είναι να υπάρχει και ένας αντίλογος, αν θέλετε. Όποιος νομίζει ότι θέλει αντίλογο, ας βγει δημόσια να τον κάνουμε αυτόν τον αντίλογο. Ωστόσο, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει ένα καλοκαίρι το οποίο ήταν ήρεμο, ήπιο. Έχουμε περάσει 6 μήνες τουλάχιστον με μια χαλαρότητα και με μια ανθρώπινη, πώς να το πούμε, και μια κοντά στο φυσιολογικό ζωή και τώρα βρισκόμαστε στο χειμώνα όπου πολλά στοιχεία συσσωρεύονται στο να διευκολύνουν τον ιό και να διευκολύνουν και τη συγχρόνιση. Αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Είναι θέμα χρόνου να το σταματήσουμε για να ξαναναφέρουμε την κανονικότητά μας. Κύριε Γκίκα, πώς πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός σταδιακά ανάμεσα στα κρούσματα και στα περιστατικά, με αφορμή το γεγονός ότι πλέον γίνονται πολύ περισσότερα τεστ, ενώ κάτι τέτοιο προμηνών δεν συνέβαινε. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι έλεγχοι από τα κινητά κλιμάκια του ΕΟΔΗ συνεχίζονται, δηλαδή ο αριθμός αυτός, τον οποίο μαθαίνουμε κάθε μέρα, από πού προκύπτει? Από αυτούς τους ελέγχους που προανέφερα ή από μεμονωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που νοσούν, παίρνουν τηλέφωνο και ο γιατρός τους κατευθύνει στο αντίστοιχο νοσοκομείο, πάνε, κάνουν το τεστ και εντοπίζονται θετικοί? Κοιτάξτε να δείτε, η στρατηγική της συλλογής των αριθμών είναι ευθύνη του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και τον ΕΟΔΗ. Στο τέλος της ημέρας όλοι αυτοί καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, μετράνε τα περιστατικά τα οποία έχουν ελεγχθεί. Μπορώ να σας πω ότι χτες έγιναν 30.000 τεστ στη χώρα, μόνο χτες. Και κάπου 4 με 5.000 rapid test. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο μηχανισμός είναι σε πλήρη ανάπτυξη και έχουμε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να ανασχέσουμε την επιθετικότητα του ιού και γι' αυτό λήφθηκε αυτή η πρόταση, να κάνουμε πρόταση, την οποία απεδέχθη βέβαια και η κυβέρνηση, να κάνουμε ένα lockdown μερικών ημερών για να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε τους πραγματικούς αριθμούς που θα θέλαμε. Οι έλεγχοι αυτοί στους οποίους σταθήκατε γίνονται σε τυχαιοποιημένο δείγμα ή στα τυφλά, όπως συνέβη στη Θεσσαλονίκη? Μιλάμε για όλες τους ελέγχους που έχουν γίνει, είτε στα εξωτερικά ιατρία, είτε στα τέπτωνια των νοσοκομείων, είτε στα ιδιωτικά ιατρία, είτε στα κόμι, είτε στα κέντρα υγείας. Όλα μαζί τα οποία έχει κάνει η χώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, είναι γύρω στους 30.000 χτες. Ωραία. Καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται πιο πολλά για να ξέρεις τι σου γίνεται. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Γκίκα, γιατί κλείνουν γυμνάσια λύκεια αλλά όχι δημοτικά και νηπιαγωγεία? Αυτό έγινε μια μεγάλη, το είπε και ο Σωτήρης ο Τσιόδρας στην ενημέρωση. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα αυτό
και σταθμίσαμε τις απόψεις των παιδιάτρων, των ανθρώπων που έχουν πολύ κοντά την ψυχολογία του παιδιού και οι οποίοι ήταν κάθετοι ότι η ψυχολογία του παιδιού πρέπει να διατηρηθεί σε καλά επίπεδα. Και το δεύτερο είναι οι διεθνές αναφορές που έχουμε και οι μελέτες και τα λοιπά που λένε ότι τα μικρά παιδιά από το δημοτικό, το νήπιο και τον παιδικό σταθμό μπορούν να κολλήσουν τον ιό, ωστόσο όμως δεν αρρωσταίνουν βαριά και δεύτερον δεν μεταδίδουν πολύ. Άρα λοιπόν με τα δυο αυτά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι και διεθνή χαρακτηριστικά, δεν τα λέω εγώ ούτε τα λέω Τσόβας. Λοιπόν, φαίνεται ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως για την ψυχική υγεία των παιδιών αυτών, συμπεριλαμβάνουμε βέβαια και των αμαία παιδιών και των παιδιών με ειδικά προβλήματα κτλ. Θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε με πολύ πολύ μικρό ρίσκο να πηγαίνουν στα σχολεία τους για να υπάρξει ισορροπία στην κοινωνική ομάδα που λέγεται οικογένεια. Κύριε Γκίκα, τι είναι αυτό το οποίο θα σηματοδοτήσει και το τέλος του lockdown, δηλαδή ποιους δείκτες εξετάζετε, θα εξετάσετε όλο αυτό το διάστημα? Κοιτάξτε, όπως έγραψα και σε μια εφημερίδα, υπάρχουν διάφοροι δείκτες, 6, 7, 8 δείκτες, οι οποίοι ξεκινούν από τα κρούσματα κάθε μέρα, ο αριθμός των εισαγωγών, ο αριθμός των εναπομεινάντων, το ποσοστό των κρεβατιών στις μονάδες κτλ. Όταν όμως μπαίνεις σε ένα σπιράλ τέτοιο θανάτου, ξεχνάς τα πάντα και θυμάσαι μόνο το σύστημα υγείας. Εκείνο που θα σου επιτρέψει να δώσεις αξιοπρεπή και σωστή ιατρική περίθαλψη στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν μια βαρύτερη εικόνα και που είναι αυτοί που μπαίνουν στις κλινικές COVID και κυρίως αυτοί που μπαίνουν στις μονάδες COVID. Έτσι λοιπόν, φροντίζοντας αυτό το κομμάτι, πήραμε αυτή την απόφαση να κάνουμε την πρόταση, γιατί πρόκειται περί εισήγησης. Έτσι θα μπορούσε κάποιος να την αρνηθεί, να κάνουμε αυτή τη στιγμή το lockdown και όχι μετά από 10 μέρες που τα κρούσματα θα είχαν φτάσει στα 15.000 την ημέρα. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Γκίκα, θα ήθελα να απευθύνετε ένα μήνυμα, κλείνοντας και στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο φόβος βέβαια είναι και ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, το έχουμε ξαναπεράσει. Κοντεύουμε, κυρία Σαλαπάτα. Κοντεύουμε. Κοντεύουμε. Είναι θέμα 2 μηνών να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, τα μαζικά αποτελέσματα των 3 εμβολίων που προηγούνται και νομίζω ότι μέσα στο Γενάρη θα έχουμε κάποιες πρώτες διανομές. Η χώρα μας έχει ήδη κλείσει εκατομμύρια εμβόλια σε επιχειρηματικό επίπεδο, έχει δώσει προκαταβολές. Θα είμαστε μια χώρα που δεν θα υστερήσει από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Εξάλλου, όλος ο ευρωπαϊκός μηχανισμός είναι ενιαίος αυτό το κομμάτι. Θα προμηθευτούμε τα εμβόλια όλη η Ευρώπη μαζί. Τώρα, εκείνη τη στιγμή θα επιλέξουμε ποιο εμβόλιο από όλα, ή 2 ή 3, δεν ξέρω ποια θα κυκλοφορήσουμε. Και γρήγορα έχει γίνει ήδη η λίστα των κοινωνικών ομάδων που θα προηγηθούν από την Επιτροπή Εμβολιασμών και προχωράμε στο παραπέρα, και να απελευθερωθούμε από αυτόν τον εφιάλτη. Πολύ πολύ σύντομα, πριν σας αποδεσμέσω, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, προέκυψε όμως από το ρεπορτάζ πριν από λίγο, γιατρός στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έχει εντοπιστεί θετική στον κορονοϊό, υπάρχει κίνδυνος να κατεβάσει ρολά η παιδιατρική, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος και αν έχετε εικόνα. Είμαι ενήμερος, έχω εικόνα και γίνονται όλες οι προσπάθειες. Πρώτον, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει επαφή με το συγκεκριμένο άτομο να ασφαλιστούν, να μπορέσουν να κάνουν το τεστ τους, να πάνε στα σπίτια τους κτλ. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες 1-2 ώρες θα έχει κλείσει ώστε να διατηρηθεί η λειτουργία της κλινικής της παιδιατρικής που, όπως καταλαβαίνετε, είναι απαραίτητη, είναι η μοναδική στο νομό. Νομίζω ότι θα το λύσουμε το πρόβλημα εντός της επόμενης 1-2 ώρων. Μάλιστα. Κύριε Γκίκα, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια να σας ευχηθώ. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.